Έχουμε και το πρώτο τζάμπολ του αγώνα. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλή χρονιά σε όλους και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εσύ να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες και σε έχουμε κοντά μας, εννοείται. Έχουμε όμως την πρώτη επίθεση από πλευράς από ΕΛ. Γρήγορος ρυθμός, δεν προλαβαίνει όμως ο Χόλισγουόρθ. Όχι, τελικά προλαβαίνει στον Μαντοβάνη και πάλι. Κάνει τον drive, προσποίηση και πρώτη πόντη για την ομάδα της ΑΕΚ εδώ. Δημιουργεί προβλήματα. Εντάξει, η ΑΕΚ είναι γεμάτο το ρόστερ της. Έχει πάρα πολλούς παίκτες. Πέραν του Τζόνς δηλαδή και του Ρομπέρτου που αγωνίζονται τώρα. Εδώ είδαμε καλάθι και φάουλ από τον Αντρέ Μπράουν, ο οποίος δεν φοβήθηκε και μπήκε στην διείσδυση. Ενώ όμως γίνεται το λάθος από τον Κωνσταντίνο Σιμιτζή. Πάει στην διείσδυση, καλάθι από τον Σιμεό Σολομού και γίνεται μάλιστα και το λάθος με τον Ιάκωβο Παντελή να κάνει μια πολύ ωραία συνεργασία με τον Χόλισγουόρθ και να πετυχαίνει. Δεν έκανε το τρίποντο ο Ιάκωβος Παντελή. Ο Χόλισγουόρθ τελικά διεισδύει, βρήκε τον διάδρομο, πέτυχε άλλους δύο πόντους στο σημερινό παιχνίδι. Σουτ τριών πόντο, εύστοχο για την ομάδα της ΑΕΚ από τον Ανδρέα Σιζόπουλο. Με τον Αποέλ τώρα κάνει ένα σουτ στην αδύναμη πλευρά και να πετυχαίνει ακόμα ένα τρίποντο από τον Μπλάκμον. Τελικά να γίνεται το λάθος είναι αυτό που λέγαμε, με τον Χόλισγουόρθ να πετυχαίνει ένα εύκολο δίποντο. Θα σου πω, έχει τρεις μόνο assist, έτσι, το αποέλθει σε σχέση με τη δέκατη της ΑΕΚ. Και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι οι 10 πόντια από τα λάθη που έχει πετύχει η ΑΕΚ από τα λάθη του Αποέλ. Ενώ μια πολύ ωραία assist από τον Δημάριο Τζέικοπς να πετυχαίνει καλάθι ο Μακίνινς. Βλέπουμε εδώ και την προσπάθεια. Πολύ ωραία. Είδε ελεύθερο τον Μακίνινς, ο οποίος κάτω από το καλάθι, χωρίς να δυσκολευτεί, πέτυχε άλλους δύο πόντους στο Αποέλ. Το Αποέλ, ο οποίο σου τριών πόντων, εύστοχο για τον Γαβριήλ Κλαράνα. Λοιπόν, όπου ο Αποέλ μειώνει κι άλλο την διαφορά, 44-41. Εδώ στην αδύναμη πλευρά το σουτ εύστοχο τριών πόντων. Με το Χόλισγουόρθ να δίνει στον Σιμιτζή. Σουτ τριών πόντων και εύστοχο. Να, τελικά η ομάδα της ΑΕΚ αυξάνει τη διαφορά στους 10 πόντους. Ιάκωβος Παντελή τώρα για την ΑΕΚ, η σειρά του για να σουτάρει και είναι εύστοχος. 58-46. Ενώ έχουμε τώρα το κλέψιμο και πάει στον ευθυδιασμό, ο Ιάκωβος Παντελή πετυχαίνει ένα καλάθι για την ομάδα της ΑΕΚ. Είναι αυτό που λέγαμε για την εμπειρία της ομάδας της Λάρνακας. Γκολς αυτή τη φορά δίνει στον Παντελή, Χόλισγουόρθ και πάλι στον τριών πόντων, εύστοχο. Ανεβαίνει η διαφορά. Νομίζω ο Αποέλ είναι δύσκολο να επιστρέψει, 72-56. Και είμαστε αρχές δεύτερου γύρου, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Ενώ βλέπουμε μια τρίποντη προσπάθεια από τον Ιάκο Παντελή και αυτή μέσα, αυτό που λέγαμε, κορσέρτο για πολυβόλα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συνεχίζεται. Διαδικαστικά τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, ούτε ο Αποέλ ολοκληρώνει την επίθεση, ο Ιωάννης Γιαννάρας. Μεγάλη νίκη λοιπόν για την ομάδα της ΑΕΚ, 78-64. 78-66, συγγνώμη. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε τα πάνω του, είχε τα κάτω του. Τελικά η μπίλια έκατσε στην ομάδα της ΑΕΚ με μυαλωμένο μπάσκετ στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Βέβαια και με τρίποντες βόμβες από αρκετούς καλωσφαιριστές της ομάδας της Λάρνακας, όπου στο τέλος δεν ίδρωσε για να πάρει το ροσφύλλο αγώνα.